θέλουμε να καταδικάσουμε αυτή την απαράδεκτη και παντελώς αυταρχική απόφαση του διοικητή της μονάδας, η οποία συνεχίστηκε και με τιμωρία άλλου φαντάρου που εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον συνάδελφό του. Θεωρούμε ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει επιλέξει αυτή την τακτική και ανέχεται τέτοιου είδους περιστατικά. Διότι οι φαντάροι όχι μόνο συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την πολιτική τους γνώμη, αλλά είναι απόλυτα, αν θέλετε, επιβεβλημένο και δείγμα σωστής στάσης και επιλογής το να παίρνουν θέση για να στηρίξουν τα αιτήματα για την ειρήνη και τη φιλία των λαών, για το αίτημα για καμιά αλλαγή συνόρων, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους επικίνδυνους νατοικούς σχεδιασμούς και βέβαια για να μην έχουν καμιά αποστολή, καμιά συμμετοχή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι φαντάροι, στις αποστολές εκτός συνόρων. Νομίζουμε ότι τέτοιου είδους περιστατικά αφήνουν πραγματικά εκτεθειμένη την κυβέρνηση. Πρέπει εδώ και τώρα να υπάρξει απάντηση. Καλούμε και τον θεωρούμε ότι ο λαός πρέπει να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες, γιατί βέβαια είναι απαράδεκτο να συζητάμε, να τίθεται υπό αμφισβήτηση, αν οι φαντάροι συνεχίζουν να έχουν το απόλυτο δικαίωμα και ελευθερία να εκφράζουν πολιτικά τη γνώμη τους για αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία και που, αν θέλετε, είναι και οι πρώτοι που θα χρειαστεί να τα υπερασπιστούν.